Σήμερα εμείς είμαστε με δεμένα χέρια. Το τεχνικό πρόγραμμα του 2024 και η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού βρέθηκε στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου, προκαλώντας μεταξύ των δημοτικών συμβούλων ένταση. Απορώ ειλικρινά, έκανες 4 χρόνια κύριε Δήμαρχε και δεν κατάλαβες ακόμα τι μπαίνει στους κωδικούς και τι δεν μπαίνει. Μας λέτε... Κύριε Νανόπουλε, κύριε Νανόπουλε. Μα προφανώς με αυτά που μας είπατε, όπως... μας βγάλατε από τα κύριε ρούχα μας. Νομίζετε δεν έχετε ότι τον ήρθαμε λόγο, σήμερα. Αφού ήταν τόσο ακριβά τα δημοτικά τέλη, 4 χρόνια γιατί δήμαρχε δεν κατεβάσατε τα τέλη, σας παρακαλούσα. Και με, ούτε τότε είχαμε ΣΔΙΤ, ούτε είχαμε αυξήσει στη ΔΕΗ, ούτε και απάνω η μονάδα κομποστοποίησης. Γιατί δεν το κάνατε. Ο Δήμαρχος Νίκος Σταυρέλης αναφέρθηκε στην ανάγκη να αυξηθούν τα τέλη, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι αυτή η αύξηση έχει το όνομα τεπώνυμο Βασίλης Νανόπουλος. Αιτία είναι η σκανδαλώδης, όπως τη χαρακτήρισε σύμβαση για τον ηλεκτροφωτισμό. Η αύξηση θα γίνει με 4 διαβαθμίσεις που θα στηριχθούν σε γεωγραφικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει η αύξηση 30% στην πόλη της Κορίνθου, 43% στα 4 ορεινά χωριά, αύξηση 75% στα παράλια χωριά και αύξηση 75% στα υπόλοιπα χωριά του Δήμου Κορινθίων. Η αύξηση εδώ θα ήταν ακόμα πιο μεγάλη, θα πηγαίναμε περίπου 100% και θα έρθει η ώρα που θα το κάνουμε. Μην γελιόμαστε. Πέρσι το Κιάτο, το Βέλο, το Λουτράκι κάνανε αυξήσει από 100 έως 200% και τώρα θα ξανακάνουν. Εμείς δεν κάναμε γιατί είχαμε το απόθεμα των 5 εκατομμυρίων από το 2019, το οποίο έφυγε με 2 δόσεις στην Τέρνα, 4,5 εκατομμύρια τελείωσε. Όταν θα μπει και το τέλος 1,300, γιατί κάπου θα λογιστικοποιηθεί, μπορεί να μας τα παρακρατούν αυτόματα και να μην τα πληρώνουμε εμείς σήμερα σαν ένταλμα, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της χρέωσης και που θα πάνε στον κωδικό της καθαριότητας. Και όταν θα φορτωθεί με 1,300 η κατηγορία των τελών καθαριότητας και φωτισμού, θα αναγκαστούμε πάλι να κάνουμε αύξηση. Ότι πολύ σωστά χρησιμοποίησα το παράδειγμα της Νέας Φιλαδέλφειας, γιατί ακούστηκε ότι αυξήθηκε 77% το κόστος των δημοτικών τελών εκεί. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Αλλά η μισή αλήθεια είναι το χειρότερο ψέμα. Με 0,90 και με αύξηση ακόμα και 77%, το τετραγωνικό μέτρο είναι 1,59, το οποίο είναι μικρότερο από το 1,76 του Δήμου Κορινθίων, το οποίο θέλετε να το πάτε στο 2,30. Άρα είναι αυτό που είπα σωστό. Τα δημοτικά μας τέλη είναι ακριβά, υπάρχουν άλλοι δήμοι που είναι πολύ φτηνότερα, μπορούμε και εμείς να τα κρατήσουμε εκεί. Σε ό,τι αφορά την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών, ο Νίκος Σταυρέλης μίλησε για πλήρη απαλλαγή των καρκινοπαθών από τα δημοτικά τέλη, αλλά και μείωση κατά 50% σε άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.